Λοιπόν, γράφει στον τοίχο του στο Facebook ότι εύχομαι να γίνω τόσο ευτυχισμένος, τόσο να περνάω. Θες να το ξανακούσουμε, μωρέ, για, ναι, γιατί για να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε. Ναι. Λοιπόν, τι εύχεσαι, θέλουμε να μας πεις τι εύχεσαι καταρχήν, έτσι που είμαστε μια παρέα. Έγραψα στο Facebook μου ότι ευχήθηκα φέτος. Τι ευχήθηκες? Ευχήθηκα απλά να ξύπναγα ένα πρωί και να ήταν η ζωή μου τόσο όμορφη όσο πριν γίνω γνωστός. Δυστυχία. Ποιος το ξέρει. Δεν ξέρω ποιος το ξέρει. Αλλά όποιος το ξέρει, αν το ξέρει, να κάνει ότι δεν το ξέρει. Γιατί ναι, τον βασανίζει η διασημότητα. Περνάει στον δρόμο και λένε: Ο Ντέρεκ! Μωρή ο Ντέρεκ! Πίσω ο Ντέρεκ! Μωρή πάνω στη σκάλα ο Ντέρεκ! Δεν μπορεί να πάει, σου λέει, στο μολ. Πανζουρλισμός για τον Ντέρεκ. Τώρα που είπε μολ, πήγε σινεμά. Εκεί. Πήγε σινεμά. Ποδοπατήθηκαν για τον Ντέρεκ. Ναι, πήγε σινεμά και αναλύει βέβαια τη σχέση των βρικολάκων με κάποια άλλα όντα. Ντερεκάκι, τι θεματολογία έχει σήμερα? Η θεματολογία μας σήμερα είναι κινηματογραφική. Ναι. Είναι οι τρεις πιο εμπορικοί vampire έρωτες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα Ιλό Βαμπύρ. Δηλαδή τα βαμπυράκια που ερωτευτήκαν κάποιες καψουρογκόμενες ανθρωπίνες. Ανθρωπίνες, παιδιά, ερωτευτήκανε καψουρογκόμενες ανθρωπίνες. Τα βρικολακάκια με τις ανθρωπίνες. Που είχαν πολύ ενδορφίνες. Ενδορφίνες. Και ήρθαν οι ανθρωπίνες. Ήρθαν οι ανθρωπίνες. Πώς? Αμφεταμίνες. Δηλαδή, είναι με τις ανθρωπίνες. Πάντως αυτή η εκπομπή έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έχει προσωπικότητες. Ναι. Προσωπικότητες. Που λένε πράγματα, σε αφήνουν άφωνο. Είναι ένα κορίτσι, μια καλλιτέχνη με ξέρετε πολύ ωραίο πώς λένε όνομα, κεντρικό όνομα. Να το πω πώς τη λένε. Λοιπόν, τη λένε Ελένη Βον Βόγλη. Η Ελένη Βον Βόγλη. Ελένη Βον Βόγλη. Η Ελένη Βον Βόγλη τώρα θα μας πει πώς ονειρεύεται να κάνει μια φωτογράφηση. Θα ήθελα να είμαι με ζουλομανδία. Σε μπάζα κάτω, αλλά γενικά να φαίνομαι χάλια. Δηλαδή να είναι το βάψιμο έτσι ώστε να μου προσθέτει χρόνια, να φαίνομαι άσχημη, να φαίνομαι κακοποιημένη, δεν ξέρω τι. Τι φοβάμαι ότι με το ζουλομανδία στα μπάζα κάτω μπορεί να φαίνομαι όμορφη, νέα, χαριτωμένη. Γι' αυτό. Εγώ θέλω με ζουλομανδία στα μπάζα κάτω να φαίνομαι άσχημη, μεγάλη, να μου προσθέτει χρόνια. Έτσι, μπράβο. Η γογό βέβαια χαρακτηρίζει αυτή τη φωτογράφηση κάπως. Δηλαδή, εσύ θες να κάνεις ένα κόνσεπτ τύπου χωματοργιουκά. Χωματουργικά. Να πάρεις... Γεια σας, θέλω να κάνω ένα κόνσεπτ χωματουργικό. Έτσι. Στα μπάζα. Στα μπάζα και με μια μπουλντόζα να σκάβει. Και ζουλομανδία. Παιδιά, πολύ ωραίο κόνσεπτ να το συνεχίσετε. Διότι, εντάξει, δεν είναι κακό. Η Ελένη Βόγλης όμως, γελάς, γιατί είναι εναλλακτική. Ναι. Έχει παιδεία και μάλιστα αγράφει βιβλίο. Ναι, ναι, η οποία είναι επηρεασμένη. Και έχει, ναι, έχει και κλασικές και μοντέρνες επιρροές από συγγραφείς. Εσύ πού εστιάζεις όταν κάνεις ένα λογοτεχνικό έργο? Ουσιαστικά έργο. Θα έλεγα ότι οι περιγραφές είναι λαυκραφτικές αρκετά. Ναι. Με στοιχεία ψυχολογίας από Ντοστογεύσκη περισσότερο. Ντοστογεύσκη. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Λάθος είπα. Ζητήκονε που μου γυρνά στην πλάτη. Όλα μαζί. Είναι Lovecraft πιο Lovecraft, πολύ, αλλά και Lovecraft, με ψυχολογικά στοιχεία αλλά από... και από αυτόν τον Ντοστογεύσκη και ένα παιδί μετράει τα άστρα. Άσχετο. Λάθος είπα. Ζητήκονε που μου γυρνά στην πλάτη. Ζητήκονε που μου γυρνά στην πλάτη. Ο Λουντέμις μέσα σε όλα, δηλαδή. Ναι. Ήταν ο μόνος που ξέρει Λουντέμι από τη νέα γενιά, γιατί η προηγούμενη γενιά ήξερε ένα βιβλίο Λουντέμι. Α, η επόμενη με ένα βιβλίο ήταν Κοέλιο. Λάθος είπα. Ζητήκονε που μου γυρνά στην πλάτη. Άντε ρε, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά Lovecraft όμως, δηλαδή τη λατρεύω αυτήν την Von Vogli. Λοιπόν, και επειδή και... εγώ δεν μπορεί να δείξει ότι είστε εσείς που γράφετε και Ντοστογεύσκη και δεν ξέρω εγώ, τους τη βγαίνει πολύ ωραία. Μόλις τη βλέπεις ρε παιδί μου, λες αυτό η πρώτη αντίδραση. Η δεύτερη όμως, μόλις της μιλήσεις, πραγματικά παθαίνεις, να το πω λαϊκά ή να το πω φιλοσοφημένα, κοκομπλόκο στο λαϊκό, άναυδος στο αρχαιοελληνικό. Αρχαία ελληνικά άναυδος. Άναυδος. Το κοκομπλόκο είναι μετάφραση του αρχαίου ελληνικού άναυδος. Είναι νέο... Πώς τη λέγανε τη δημοτική, καλά... Μαλλιαρή. Μαλλιαρή. Καλά μαλλιαρή. Αλλά έχει και... σου χάλει μια γωγό, έτσι, γιατί παιδιά μου δεν είμαστε extreme άνθρωποι. Είναι αξιό σημείο ότι τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό, όπως και η δική μας Ζερκόνετς και η Ελένη, ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται στη λίστες από πίσω τους. Είναι οι ίδιοι όλο το project. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Οι πιο mainstream άνθρωποι του χώρου πάμε και μας αναλαμβάνουν. Στη λίστες μας. Άνθρωποι που έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό το τομέα.
Magic Stream. Η Magic Stream. Έτσι, αγαπώ. Αντιγράφει την Άτζελα. Σίγουρα. Μάλλον. Όχι, κάτι είναι εξέλιξη. Δεν την αντιγράφει, είναι εξέλιξη, παιδιά. Αυτό είναι εξέλιξη. Λοιπόν, είναι μια γενιά μετά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ τώρα, γενιά μετά. Λοιπόν. Καθίστε κάτω.